Πάμε τώρα σε μία είδηση που μας έρχεται από το ιατρικό ρεπορτάζ και μάλιστα από την προληπτική ιατρική, καθώς δίνεται δυνατότητα σε μικρούς μαθητές αλλά και μικρά παιδιά να προχωρήσουν σε προληπτική εξέταση και μάλιστα με βάουτσερ, με τα λεγόμενα PASS που κυκλοφορούν τα τελευταία 1-2 χρόνια και στην χώρα μας. Θα κουβεντιάσουμε τις λεπτομέρειες για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι πρέπει να κάνουν με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Νομού Κοζάνης, τον Ράντζη το Θεοφάνους, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε Θεοφάνους, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στο Δελτίο. Δώστε μας τα φώτα σας σε σχέση με αυτό, τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς, πώς πρέπει να δράσουν. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την επαφή. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό το λεγόμενο Dentist Pass, το οποίο παρέχει σε κάθε παιδί από 6 έως 12 ετών και μέχρι τα γεννημένα το 2017 40 ευρώ για επίσκεψη στον οδοντίατρο της δικής τους επιλογής, αρκεί να υπάρχει POS, και είναι πάρα πολύ εύκολο για να γίνει ακριβώς ενημέρωση, πρόληψη, καθαρισμός, φθορίωση και εντόπιση πιθανών βλαβών που υπάρχουν στα δοντάκια των παιδιών. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο ακόμα πρακτικά δεν έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν διελεύσεις στα ιατρία. Πρέπει όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία να μπουν μέσα στο site το Government Dentist Pass και να βγάλουν το voucher. Με αυτό το voucher θα πληρωθεί ο οδοντίατρος μετά το πέρας της επαφής. Κλείνουν ραντεβού με τον οδοντίατρο και κάνουν τις 4 πράξεις που προαναφέρονται και είναι υποχρεωτικές για το Dentist Pass. Εντελώς δωρεάν. Άρα, να κρατήσουμε ότι πρέπει να γίνει μια διαδικασία ηλεκτρονικά για να προμηθευτούν αυτό το βάουτσερ και αμέσως μετά στην επιλογή του, στον γιατρό της επιλογής τους, να κάνουν αυτήν την και πρόληψη, τον έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, αλλά παράλληλα και κάποιες ιατρικές πράξεις, όπως μας είπατε. Ακριβώς. Είναι αποτρίγωση, καθαρισμός και φθορίωση. Και μιλάμε για τα παιδιά από 4 μέχρι... Από 6 έως 11 χρονών. Από 6 έως 11. Και είναι και τα γεννημένα το 2017. Ουσιαστικά για τα παιδιά από τις προσχολικής ηλικίας μέχρι και το τέλος του δημοτικού. Ακριβώς. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κίνηση στα ιατρία σας, άρα ο κόσμος μάλλον δεν το γνωρίζει ή δεν έχει μπει στην λογική να το εκτελέσει, να το εφαρμόσει. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε μέσα από αυτήν την επαφή, να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο να μπει στη διαδικασία του να εκδώσει και να πάρει αυτό το λεγόμενο Dentist Pass, που είναι ουσιαστικά μια πίστοση με κάρτα την οποία τη βάζει ο γονέας στο κινητό του και από εκεί και πέρα κλείνει ραντεβού με τον οδοντίατρο και γίνεται η δουλειά. Με αφορμή και με ευκαιρία της συνομιλία μας, κύριε Πρόεδρε, πώς κινείται το σύστημα, ιδιαίτερα στα βόρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Συνεχίζουμε να έχουμε αιμορραγία στις γειτονικές χώρες πολιτών, παύλα ασθενών σας? Όχι, νομίζω ότι αυτή η αιμορραγία έχει αλατωθεί πάρα πολύ, διότι και όλοι οι οδοντίατροι έχουμε κατεβάσει τιμές. Και στο τέλος δεν αξίζει τον κόπο. Ούτε η μετακίνηση, ούτε η καλύτερη πιθανά, που δεν είναι σε καμιά περίπτωση ιδιαιτέρως καλύτερη η οδοντιατρική περίθαλψη στις γειτονικές χώρες. Ίσα-ίσα που αυτοί που έχουν οικονομική άνεση και από Αλβανία έρχονται στην Ελλάδα. Και εγώ θα έλεγα, έχω ακούσει και μου έχουν μεταφερθεί κιόλας περιπτώσεις που πολίτες πήγανε για να κάνουν πράξεις οδοντιατρικές και τελικά μάλλον χειροτέρεψαν τη στοματική τους κοιλότητα και ενδεχομένως εκ των υστέρων προσπάθησαν να διορθώσουν τα εκεί λάθη με Έλληνες οδοντίατρους. Κοιτάξτε να δείτε, κανένας οδοντίατρος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης δεν θέλει να κάνει κάτι που δεν θα είναι διαχρονικό.
Όταν όμως είσαι από άλλο κράτος και βιάζεσαι να τελειώσεις μια δουλειά, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν λάθη ή πλημελώς ολοκληρωμένες εργασίες. Αυτό εδώ πληρώνεται. Δηλαδή δεν αντέχει μια εργασία που θα γίνει βιαστικά τόσο χρόνο όσο προσδοκούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μετράει είναι ότι επειδή το πρόβλημα δεν ήταν στο σφράγισμα ή στην απονεύρωση, ήταν στην προσθετική, εγώ έχω να ενημερώσω τους πολίτες του νομού Κοζάνης και όχι μόνο, ότι οι τιμές πια είναι σχεδόν εξισωμένες. Στα εφητεύματα, για παράδειγμα, η ανταμοιβή ενός οδοντιάτρου για μια ολοκληρωμένη βίδα μαζί με την πορσελάνη πάνω, στο νομό Κοζάνης, ξεκινάει από 650 ευρώ έως και 1000, ανάλογα την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, γιατί έχει βίδες και φθηνές και ακριβές, και ανάλογα με το πρόβλημα που διαθέτει που φέρνει ο κάθε ασθενής. Γιατί αν χρειαστεί να βάλεις και κάτι παραπάνω σαν παρέμβισμα, το οποίο είναι βιομηχανικό και είναι εξειδικευμένο, ανεβαίνει το κόστος. Επομένως, πριν σκεφτούν να πάνε έξω οι πολίτες, ας ρωτήσουν και ένα και δύο οδοντιάτρους για τις τιμές, αν είναι το πρόβλημα της τιμής. Αλλά το πιο σημαντικό δεν νομίζω ότι είναι η τιμή. Το πιο σημαντικό είναι η ευθύνη και ποιος την παίρνει. Στην Ελλάδα, εάν γίνει και ένα λάθος, υπάρχει και η αστική ασφάλεια να διορθωθεί. Έξω δεν υπάρχει τίποτα, τουλάχιστον στα δικά μας γειτονικά κράτη. Τώρα, να επικαλεστώ λίγο την μακρόχρονη εμπειρία σας και να ρωτήσω, σαν κλάδος, πώς βλέπετε να κινείται ο πληθυσμός ο ελληνικός? Βελτιωνόμαστε σε ό,τι αφορά την κατάσταση των δοντιών μας ή τα αμελούμε, ή ίσως ενδεχομένως και η κακή μας διατροφή, το κάπνισμα ή κάποιες άλλες παρεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα, και καταλήγουμε στο τέλος να χρησιμοποιούμε τεχνητές οδοντιστικίες? Σε αυτό το θέμα υπάρχουν πολλές ταχύτητες. Υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού με υψηλό επίπεδο πρόληψης και συντήρησης της στοματικής κοιλότητας, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να πλησιάσει τον οδοντίατρο, όχι γιατί είναι πλέον ακριβώς, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα τα οποία έχει στη διάθεσή του. Η οδοντιατρική σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ΓΙΘ είναι μια ακριβή διεργασία, και δυστυχώς στην Ελλάδα η οδοντιατρική από τη μεριά του ΕΦΚΑ, πια που είναι το κεντρικό ταμείο, είναι εγκαταλελειμμένη. Δηλαδή, πριν την κρίση. Άρα, πηγαίνοντας στον οδοντίατρο, αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας στον οδοντίατρο, ξέρω ότι θα βάλω βαθιά το χέρι στην τσέπη και δεν θα με στηρίξει το ταμείο. Η δαπάνη της οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα ήταν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια και τα τελευταία 3 χρόνια δεν ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια. Η συνολική δαπάνη πανελλαδικά. Πράγμα το οποίο σημαίνει, πρώτον, μείωση των εισόδων των οδοντιάτρων, και που οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων. Συν το γεγονός ότι δεν υπάρχει η ελεύθερη πρόσβαση στους οδοντιάτρους από τη μεριά των ταμείων. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει κάτι να γίνει. Ανεξαρτήτου πολιτικών πεπιθήσεων, και η τωρινή και η οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση πρέπει να δώσει χρήματα στην οδοντιατρική για την περίθαλψη του ελληνικού λαού. Ναι, γιατί προφανώς καταλήγει μετά ο πολίτης να πάει στην τεχνητή οδοντοστοιχία, γιατί δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κόστος των 1000 ευρώ για κάθε εμφύτευμα. Δεν είναι 1000 τα ευρώ, είναι πιο λίγα. Ναι, λέμε μέχρι 1000. Είναι 1000 πλέον. Να φανταστείτε ότι πριν από 5-6 χρόνια η αξία ήταν από 1200 έως 1700, και τώρα έχουμε πέσει 500 ευρώ κάτω. Είναι από 700 έως 1000. Πάμε, επανερχόμαστε λίγο στην αρχική μας συζήτηση για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει οι πολίτες λοιπόν που έχουν παιδιά από 6 ετών μέχρι 11 να δραστηριοποιηθούν, αυτό το βάουτσερ των 40 ευρώ να το εξαργυρώσουν κάνοντας επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο της επιλογής τους, προκειμένου να δουν την κατάσταση της στοματικής κοιλότητας του παιδιού τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, διότι υπάρχει το γενικό αξίωμα στην ιατρική ότι ένα γραμμάριο πρόληψης είναι ένας τόνος θεραπείας. Είναι πάρα πολύ σωστό. Πολλοί γονείς κάνουν το εξής λάθος, ότι δεν πειράζει, τα παιδιά που έχουν τον υγιεινό φραγμό και έχουν κάποια
στραγγισματάκια, θα τα αλλάξει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, διότι πρέπει να τα αλλάξει στον χρόνο τον οποίο έχει προνοήσει η φύση. Και επειδή ακριβώς τα παιδιά χρησιμοποιούν πολύ πιο συχνά από όσο θα έπρεπε junk foods, όπως είναι τα γαριδάκια, τα γλυκά, και δεν κάνουν σωστή υγιεινή, μέσα στο πακέτο είναι και η επίδειξη της σωστής ψυκτρίσεως, δηλαδή του σωστού βουρτσίσματος. Πρέπει επομένως όλα τα παιδάκια, χωρίς να έχουν πρόβλημα, να περάσουν από τον οδοντίατρο για να μάθουν να πλένουν τα δόντια τους, αν μη τι άλλο, πράγμα το οποίο θα τους ωφελήσει να αλλάξουν τα δόντια τους στη σωστή ηλικία. Και εάν υπάρχει κάποια τεριδόνα πρόωρη, πρέπει να θεραπευθεί για να μείνουν τα δόντια μέχρι τότε που είναι προγραμματισμένο να τα αλλάξει ο κάθε οργανισμός ο οποίος ποικίλει. Δηλαδή δεν συνάδει πάντα η οδοντική ηλικία με την πραγματική ηλικία. Κάποια παιδιά τα αλλάζουν πιο γρήγορα και κάποια πιο αργά. Άρα πρέπει να είναι καθαρό το στόμα, να υπάρχει υγιεινή, γιατί εκτός από το πιθανό πόνο, το στόμα μας είναι και η πύλη εισόδου για το πεπτικό σύστημα. Εάν δεν είναι σωστό το στόμα, προκύπτουν και άλλα προβλήματα παρακάτω. Και από το πιο απλό, η κακή κατάσταση του συστοματικής κοιλότητας δημιουργεί και αυτή τη δυσάρεστη αναπνοή και την δυσάρεστη παρουσία δίπλα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Αυτό είναι ζήτημα αισθητικής και respect. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω είπαμε χρήσιμα πράγματα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο για το Dentist Pass. Να είστε καλά, ευχαριστώ.